Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, την κανονική ροή του προγράμματός μας για να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Βασίλη Λεβέντη στα εγγένεια των νέων γραφείων της Ένωσης Κεντρών, τα οποία είναι στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Η Θεσσαλονίκη, ξέρετε καλά ότι είναι ορόσημο στην καρδιά μου και δεν θα αφήσουμε να την προδώσουν. Επιχειρούν να την προδώσουν και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά δεν θα αφήσουμε να την προδώσουν. Να ξέρετε ότι είτε κυρώσουν τη συμφωνία πριν τις εκλογές, είτε όχι, είτε την αφήσουν δηλαδή για μετά τις εκλογές, γιατί υπάρχει σοβαρή πιθανότητα και γι' αυτό. Η δική μου θέση είναι και η θέση της Ένωσης Κεντρών ότι πρέπει να ακυρωθεί η συμφωνία και να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που την υπέγραψαν, όσο υψηλά και αν ίστανται. Δεν είναι υπόθεση όπως είναι το ΦΠΑ στο κρασί ή ο φόρος στα κινητά. Η Μακεδονία είναι η ιερή υπόθεση, είναι η ψυχή της Ελλάδος και δεν νοείται Ελλάδα χωρίς Μακεδονία. Ο κύριος Τσίπρας στα επιχειρήματά του για την προδοσία που επιτελεί λέει ότι και ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος το 1977 είχε δώσει τη γλώσσα στους Σκοπιανούς και η Ντόρα με τον Κώστα Καραμαλή το 2008 είχαν δώσει πάλι την ονομασία Μακεδονία παρένθεση Σκόπια. Και συνεπώς, αφού και 140 λαοί έχουν αναγνωρίσει το κρατήδιο με το όνομα Μακεδονία, οφείλει και αυτός να κλείσει, λέει, μία εκκρεμότητα παραχωρώντας τα πάντα. Αυτός ο τρόπος να βασίζει στην προδοσία σου, σε προδοσίες των προηγουμένων, δεν είναι τρόπος που αρμόζει στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα. Δηλώνουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι είτε κυρωθεί η συμφωνία τώρα τον Ιανουάριο που τελειώνουν όλα εις τα Σκόπια και ολοκληρώνεται η διαδικασία της συνταγματικής αλλαγής από την Ελληνική Βουλή, είτε κυρωθεί λοιπόν η συμφωνία, είτε πάει για μετά τις εκλογές, η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει μια τέτοια προδοτική συμφωνία. Θα την ακυρώσουμε και θα παραπέμψουμε στη δίκη τους συντελεστές της. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί, το λέω πρώτο-πρώτο, γιατί λένε κάποιοι, είπε και ο Μητσοτάκης, απάντησε ότι άμα, λέει, κυρωθεί από τη Βουλή, τι να κάνει, τα περιθώρια είναι μικρά. Αλλά στα εθνικά θέματα τα περιθώρια δεν είναι μικρά. Δεν προδίδεται ένας λαός επειδή πήγε ένας πρωθυπουργός και ένας υπουργός και υπέγραψαν. Εζήτησα από τον κύριο Τσίπρα να κάνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εζήτησα να συνεδριάσει η Βουλή. Απέφυγε και τα δύο. Και έκανε του κεφαλιού του και πήγε και υπέγραψε. Του λέω από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, έστω τώρα να μην το κάνει υπό την οργή του λαού τη δεδομένη να κάνει πίσω. Εμείς θέλουμε το κρατήδιο αυτό να υπάρξει, να νομιμοποιηθεί, αλλά όχι εις βάρος της Ελλάδος.
Γιατί μέσα στο κεφάλι τους, στον εγκέφαλό τους, έχουν δηλητηριαστεί από τη Σοβιετική Ένωση και από τον Τίτο με τη Μακεδονία του Αιγαίου. Είναι άλλοι οι λόγοι που η άκρα δεξιά αρνείται. Η άκρα δεξιά έχει φασίστες οι οποίοι μονίμως κάνουν τους εθνικό, πολλούν εμπόριο πατριωτισμού. Στο χώρο του κέντρου έχουμε πατριωτισμό αγνό και τίμιο. Διαβλέπουμε κίνδυνο για τη Μακεδονία και γι' αυτό αρνούμαστε τη συμφωνία. Ξέρουμε ότι οι Σκοπιανοί θα επανέλθουν στον αλυτρωτισμό δρυμύτερη. Είναι τελείως διαφορετικό το πώς αρνούνται οι ακροδεξιοί και πώς αρνείται η Ένωση Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας με τους φίλους μας στη Βαλκανική, αλλά προϋπόθεση αυτής της καλής γειτονίας είναι να σεβαστούν την Ελλάδα. Και το έγκλημα το διαπράττουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι βάζουν μια χώρα με 3-4 χιλιάδες χρόνια ιστορία όπως είναι η Ελλάδα, την βάζουν πίσω από ένα κρατήδιο 20 ετών. Εξ αρχής, εάν οι Αμερικανοί είχαν σοβαρότητα, έπρεπε να αντιληφθούν ότι τις πιέσεις τους πρέπει να τις ασκήσουν στα Σκόπια, όχι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα πιστή σύμμαχος και οι Αμερικανοί είναι αχάριστοι. Πάντα, σε όλες τις δοκιμασίες του ελευθέρου κόσμου, δώσαμε το παρόν με το αίμα μας, με τις θυσίες μας. Είναι τελείως αχάριστοι οι Αμερικανοί. Και σήμερα κάναν δήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Βρέστε τα. Βρέστε τα, λέει. Χώρες είστε, διπλωματική επικοινωνία έχετε, βρέστε τα. Τι βρέστε τα, αφού η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τις διεθνείς συνθήκες. Η Τουρκία επιτίθεται. Η Τουρκία υποφθαλμιά. Η Ελλάδα απλά δεν μπορεί να υποχωρήσει. Δεν επιτρέπεται να τηρούν ουδετερότητα ανάμεσα στο θήτη και στο θύμα. Έχουν επιλέξει τη μέθοδο να ψάχνουν για βουλευτές, για αποστάτες, είτε για να παραμείνουν λίγο ακόμη στην εξουσία, είτε για να περάσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και γράφουν οι εφημερίδες, δύο από εδώ, απροδότες, δύο από εκεί, αποστάτες, και 2-3 βουλευτές από το ποτάμι, ότι κάνουν την πλειοψηφία. Με τέτοια πλειοψηφία μπορεί να αντιμετωπιστούν τόσα σοβαρά ζητήματα? Με περισυλλογή αποστατών και με επιστράτευση ανθρώπων που έχουν ελαστική συνείδηση πατριωτισμού μπορεί να περάσει τέτοιο ζήτημα? Εγώ βέβαια έχω την υποψία ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή είναι σατανικός, λίγο πριν έρθει η ώρα κύρωσης στην Ελληνική Βουλή της Συμφωνίας, θα διαλύσει τη Βουλή και θα κάνει εκλογές ώστε να πάει στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη η πειρακτωμένη μπάλα. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Λέει ότι δεν δίνει το Μακεδονία, δεν είναι σωστή η συμφωνία. Αλλά εκεί που δίνει συνεντεύξεις λέει συνεχώς μόνο για τη γλώσσα και για την εθνικότητα, για την ονομασία δεν μιλάει. Λέει την ονομασία την έχει δώσει. Ο πατέρας του πριν κάποια χρόνια είχε πει να δώσουμε το Μακεδονία και σε 10 χρόνια θα το ξεχάσουμε. Είχε πει ο πατέρας Μητσοτάκης. Έχει δίκιο ο Τσίπρας ότι η Ντόρα με τον Κώστα Καραμαλή το 2008 είχαν δεχθεί το Μακεδονία παρένθεση Σκόπια και διέπραξαν και το έγκλημα και ανέβασαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών ως εθνική θέση τη σύνθετη ονομασία. Αυτό αληθεύει. Αλλά αυτό δεν νομιμοποιεί
τον κύριο Τσίπρα να εκχωρεί τα πάντα. Δεν τον νομιμοποιεί. Τα λάθη των προηγουμένων δεν αποτελούν εφέδρανο για να κάνεις εσύ μεγαλύτερα. Είναι βλακώδης αυτή η πολιτική και ανήθικη. Η αριστερά δεν δίνει τώρα το Μακεδονία. Το 1950 σώζονται δηλώσεις αριστερών ηγετών οι οποίοι λέγανε δεν έχουν σημασία τα σύνορα, σημασία έχει λέει η ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Η ειρηνική συνύπαρξη μπορείς να κάνεις με την Τουρκία, μπορείς να κάνεις με την Αλβανία όταν θέτουν θέματα τσάμιδων, ακόμη και με τη Βουλγαρία. Μπορείς να μιλήσεις για ειρηνική συνύπαρξη και για παραχωρήσεις όταν ο άλλος εποφθαλμιά επί της κυριαρχίας σου. Αυτές οι πολιτικές είναι και βλακώδεις αλλά και προδοτικές. Ήταν ατύχημα το ότι υπάρχει κυβέρνηση της αριστεράς που θέλησε να χειριστεί τέτοιο θέμα. Και είναι ατύχημα επιπλέον που συνέβησαν και δύο σοβαρά εξίσου προδοτικά θέματα, το θέμα των μουφτίδων και το θέμα με τη Αιγαλίτιδα ζώνη. Οι μουφτίδες είναι ένα ζήτημα το οποίο το κατάπιαμε εύκολα, γιατί σύγχρονα με την αλλαγή τους απολύθηκαν από τις φυλακές της Αλικαρνασσού τα δύο Ελληνόπουλα που εκρατούνται παρανόμως. Και η χαρά αυτή της επιστροφής των παιδιών έκανε τους περισσότερους να μην δουν τι συνέβαινε γύρω. Το αίτημα της Τουρκίας είναι οι μουφτίδες να εκλέγονται από τη μειονότητα, τη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης. Αν όμως γίνει αυτό, θα βγάζει ο Ερντογάν δικούς του μουφτίδες. Και οι μουφτίδες θα είναι η αιστεία από την οποία θα ξεκινήσουν ζητήματα για τη Θράκη. Θα ξεκινήσουν δηλαδή ζητήματα για ανεξαρτητοποίηση και απελευθέρωση της Θράκης. Ήταν καλό που επέστρεψαν τα δύο παιδιά, αλλά όχι υπ' αυτές τις συνθήκες με παράδοση της Θράκης. Αυτό ήταν ανέντιμο από πλευράς του κυρίου Τσίπρα και δεν μίλησε και κανείς. Και να ξέρετε ότι την τροπολογία την ψήφισε το Πασόκ και είπε παρόν η Νέα Δημοκρατία στην τροπολογία απόλυσης των δύο μουφτίδων, οι οποίοι ήταν μουφτίδες νομιμόφρονες, μπορεί να είναι μουσουλμάνοι, να ήταν μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, όμως είχαν ελληνική συνείδηση και ήταν περήφανοι για την ελληνικότητά τους. Εγώ μίλησα μαζί τους και μου είπαν ότι ήταν πραξικόπημα αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας και ότι τους είχαν καλέσει στην Αθήνα και τους απειλούσαν να παραιτηθούν. Συνεργάτες του κυρίου Πρωθυπουργού τους απειλούσαν να παραιτηθούν. Αλλά επειδή δεν παραιτούντο, πέρασαν την τροπολογία της δήθεν συνταξιοδότησής τους. Έτσι έγινε. Με την ΑΟΣ πάλι, αυτό που είπε ο κύριος Κοντζιάς φεύγοντας, με την ΑΟΣ, με την Αιγαλίτιδα ζώνη μάλλον, που έχει σκοπό τη ρύθμιση των ΑΟΣ, λέει ο κύριος Τσίπρας, είπε ο Κοντζιάς, και το είπε μάλιστα ως εφαρμογή οδηγιών του κυρίου Τσίπρα, του την έφερε έτσι ο Κοντζιάς του Τσίπρα, βγήκε στους δημοσιογράφους και είπε εφαρμόζοντας τις οδηγίες σας κύριε Πρωθυπουργέ, είναι έτοιμα τα προεδρικά διατάγματα για την επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης. Αλλά την Αιγαλίτιδα ζώνη δεν την επεκτείνει προς το Αιγαίο, την επεκτείνει μόνο προς το Ιόνιον και προς τον Εβοϊκό κόλπο. Οπότε το Αιγαίο παραχωρείται εις τους Τούρκους και δεν καταλαβαίνω γιατί εθίγησαν οι Τούρκοι αφού τους χαρίζει ο Τσίπρας το Αιγαίο. Οι λιθίως οι Τούρκοι κάλεσαν τον Έλληνα πρεσβευτή και λέει μην κάνετε επέκταση της ζώνης αφού δηλώθη ότι η επέκταση αφορούσε τα υπόλοιπα σημεία πλην του Αιγαίου. Δεν αντιλαμβάνομαι οι Τούρκοι, μάλλον ετρελάθησαν οι Τούρκοι, ήθελαν να κάνουν κάποιο εντυπωσιασμό. Και εκεί αυτό είναι μια αυτοκτονία και αυτό, διότι αν επεκτείνουμε
την Αιγαλίτιδα ζώνη από τα 6 στα 12 μίλια, δεξιά και αριστερά, και το Αιγαίο μείνει ανέπαφο, είναι σαν να φοβόμαστε την Τουρκία. Είναι δηλωμένος φόβος προς την Τουρκία. Ότι δηλαδή, εν όψει της απόφασης του 1995 της Τουρκικής Βουλής που ορίζεται η επέκταση από πλευράς Ελλάδος ως casus belli, η Ελλάδα υποχωρεί και αποδέχεται αυτό το casus belli και δεν προχωρεί. Είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα, γιατί γεννούν τετελεσμένα. Γεννούν τετελεσμένα. Θέλω να πω δύο λόγια και για τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος λέει θα μείνει μέχρι το Μάρτι και θα φύγει το Μάρτι όταν έρθει η κύρωση στη Βουλή. Μα μέχρι το Μάρτι, κύριε Καμένο, θα έχει συντελεστεί η προδοσία μέχρι το Μάρτι. Νομίζετε ότι μπορεί να βγει η Ελλάδα το Μάρτι και να πει όχι? Παγκοσμίως ξέρετε τι θα πούν? Ότι είμαι θα τρελή. Ότι πάει ο Πρωθυπουργός μας και υπογράφει και μετά αναιρούμε το λόγο μας. Θα πέσουν απάνω μας όλοι, να μας φάνε. Ο κύριος Καμένος έπρεπε πριν πάει στις πρέσπες ο Τσίπρας να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πει έρω την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση. Αυτό είναι το αντρίκιο. Ή έστω τώρα, σήμερα, να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πει έρω, καθυστερημένα, έσφαλα, έρω τώρα. Το να λέει, θα μείνω, όσο του ολοκληρωθούν τα πράγματα, όσο του γίνουν τετελεσμένα. Και θα φύγω τότε. Και ο άλλος να δηλώνει, μα έχω άλλους να κάνουν τα ρεπό σου και να ψηφίσουν άλλοι. Έχω το ποτάμι, έχω το αποστάτες, προδότες και δι' αυτού του τρόπου το περνάω. Είναι τρόπος αυτός να λες ότι δεν δίνεις τη Μακεδονία, κύριε Καμένο? Ούτε το συμφέρον του δεν αντιλαμβάνεται. Προφανώς έχει αποδεχθεί ότι το κόμμα του τελείωσε. Ή θα μπει ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλην, τι περιμένει δηλαδή, να είναι μέχρι το Μάρτι και να πάρει ψήφους στις εκλογές? Από ποιους να πάρει ψήφους? Στους ψηφοφόρους είχε πει ότι το θέμα αυτό της Μακεδονίας είναι σοβαρό, δεν θα κάνει πίσω. Αυτός στηρίζει αυτούς που προδίδουν. Μπορείς να λες ότι είσαι κατά της προδοσίας και να στηρίζεις αυτούς που προδίδουν? Δεν γίνεται. Και στην οικονομία που λέει ο Τσίπρας ότι πήρε την έγκριση από τους ξένους να μην κάνει περικοπή των συντάξεων, είχαμε σήμερα μόλις μία δήλωση του Ρέκλιν, ο οποίος είπε ότι μπορεί να έχετε κάποια καλά αποτελέσματα, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα αποτελέσματα θα διατηρηθούν και μελλοντικά, καλό είναι να βρείτε έναν τρόπο να μην κόψετε συντάξεις από αυτούς που είναι κάτω από τα 8 κατοστάρικα. Και αυτοί που πήγαινε πάνω από τα 800 με 1000 ευρώ, να τους τα κόψετε. Ακούτε ποια είναι η νεότερη θέση των ξένων? Δεν έχουν εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα και του λένε μπορεί να παρουσιάζεις τους αριθμούς δήθεν ως εξυπηρετικούς του να μην περικοπούν οι συντάξεις, αλλά επειδή αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυτό γίνεται για προεκλογική χρήση και μόνον, λένε ότι σε εμάς μάλιστα είπαν και κάτι άλλο οι ξένοι, ότι δεν σας συμφέρει λέει να μην κοπούν οι συντάξεις, γιατί αν δεν κοπούν οι συντάξεις θα κοπούν άλλα, τα γεύματα των παιδιών, μονογονικών μητέρων τα επιδόματα, απαρίθμησαν κάποια πράγματα που θα κοπούν, που αλίμονό μας αν κοπούν. Πολυτεχνή,
τυφλοί, κάτι επιδόματα, ακόμη και νεφροπαθείς που παίρνουν κάποιο επίδομα για τις αιμοκαθάρσεις, θα κοπούν και αυτά προκειμένου να μην κοπούν. Δηλαδή προκειμένου ο εγωισμός του κ. Τσίπρα να πει ότι δεν κόπηκαν οι συντάξεις, θα οδηγήσει στη Λεμιτόμο σωρία άλλων κλάδων και κλάδων αδυνάτων. Εμείς ως Ένωση Κεντρών βέβαια είμαστε κατά του να κόβουμε συντάξεις και έχουμε πει ότι πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Αυστραλίας, στο οποίο οι πλούσιοι δεν παίρνουν σύνταξη. Όποιος έχει εισοδήματα πάνω από 3.000 δολάρια από ενίκεια ή από μηνιαίως από ενίκεια ή από τόκους καταθέσεων ή από μερίσματα εταιριών, όποιος έχει εισοδήματα χάνει τη σύνταξή του, προκειμένου με αυτά τα χρήματα να επιδοτήσουμε κλάδους που βρίσκονται σε αδυναμία. Δεν θα πεθάνει ένας που έχει 3.500 ευρώ, 4.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα, με το να πάρει τα 1.500 τη σύνταξη, δεν θα πεθάνει αν δεν τα πάρει. Αλλά αυτά τα 1.500 ευρώ μπορούμε να τα δώσουμε σε 3 μονογονικές μάνες, να επουλώσουμε τις πληγές της ζωής της. Αλλά εξ αρχής του το είχα πει του Τσίπρα, δεν θέλησε. Συνέχισε την πολιτική της δεξιάς, του Σαμαρά δηλαδή, να κόβει ΕΚΑΣ, να κόβει οριζοντίως, να κόβει όλων τις συντάξεις. Είναι μια αριστερά που έχει μέσα της δεξιά αντανακλαστικά. Δεν είναι αριστερά. Είναι αριστερά στα χαρτιά. Τους βλέπω στη Βουλή που φέρνουν συνέχεια την περασμένη εβδομάδα τροπολογία για να προσλάβουμε 340 στις φυλακές, τις νέες φυλακές της Δράμας. Φέρνουν συνέχεια τροπολογίες για να μονιμοποιήσουμε συμβασιούχους των Δήμων, τους αρχαιοφύλακες του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι πρέπει να τους μονιμοποιήσουμε. Έχουν και πολύ κόσμο που δουλεύει και δεν πληρώνεται και φέρνουν τροπολογίες για να τους πληρώσουν. Ακούστε, είναι πολλοί κόσμος στο δημόσιο έκθετος που δεν πληρώνεται επί μήνες και έρχονται και μας εκβιάζουν εμάς τους βουλευτές να συνδράμουμε στο να περάσουν τροπολογίες προκειμένου να μην μείνουν απλήρωτοι οι άνθρωποι. Μέχρι εκεί έχουν, σε τέτοιες μεθόδους έχουν καταφύγει. Και ναι μεν, όλοι θέλουμε, μα να διοριστούν όλοι οι δυνατόν στο δημόσιο, να γίνουμε Ρωσία. Η Ρωσία είχε όλους το 100% δημοσίους υπαλλήλους, αλλά παίρνανε όλοι 80 δολάρια το μήνα. Γι' αυτό τους είχε όλους. Αν διορίζουμε συνεχώς στο δημόσιο, θα επιστρέψουμε στην πτώχευση. Και αυτή τη φορά ο δεύτερος γύρος της πτώχευσης δεν θα βρει κάποιους να μας συνδράμουν. Θα μείνουμε αβοήθητοι. Και θα κινδυνεύσουν να πάνε και φυλακοί όλοι αυτοί που ξυλώνουν σήμερα το πουλόβερ για προεκλογικούς λόγους. Να το ξέρετε. Εγώ τι είπα προημερών σε μια τηλεόραση. Έστω ότι έχουμε 1.000.000 δημοσίους υπαλλήλους. Αν τους περιορίζαμε, γιατί την οκταετία κάτι περιορίσαμε, αλλά τούτοι έχουν αρχίσει πάλι, έχουν αρχίσει να διορίζουν. Αν σταματούσαμε εδώ και τα λεφτά αυτά, αν μέναμε σε ένα αριθμό 600.000 και τα λεφτά των αμοιβών που δίνει το κράτος για τους υπόλοιπους 400, χρηματοδοτούσαμε ελεύθερους επαγγελματίες, κλάδους που περιμένουν από το τραπεζικό σύστημα κάποια βοήθεια, ή αν δίναμε κίνητρα για την είσοδο νέων επαγγελματιών, δηλαδή να είναι αφορολόγητοι για 2 χρόνια όπως κάνουν στο εξωτερικό οι νέοι, θα τολμούσαν κάποιοι να μην πάνε στο εξωτερικό και να μείνουν στην Ελλάδα. Θα τολμούσαν κάποιοι. Αν αυτά τα λεφτά τα διαθέταμε για ανάπτυξη, η ανάπτυξη θα δημιουργούσε πολλαπλάσια οικονομικά αποτελέσματα. Λεφτά που πάνε μόνο
σε μισθούς είναι νεκρά λεφτά. Μπορεί να δίνουν κάποιες χιλιάδες ψήφους σε κάποιους, αλλά είναι λεφτά που καταστρέφουν μακροχρονίως τη χώρα και μας γυρίζουν στην πτώχευση, κυρίες και κύριοι. Επομένως, αυτή την εποχή ξυλώνεται το πουλόβερ. Ξανά. Δεν μιλάνε τα άλλα κόμματα γιατί σου λέει μη χάσουμε ψήφους. Μου λένε τι θέση θα πάρετε για αυτούς που θέλει ο Τσίπρας να βάλει στις φυλακές της Δράμας. Λέω η θέση μου είναι να πάρουμε από αυτούς που περισσεύουν σε άλλους κλάδους να τους μεταθέσουμε εκεί. Γιατί να βάλουμε καινούργιους, γιατί να κάθονται οι αργόμισθοι και να βάλουμε καινούργιους. Αυτή είναι η θέση. Θέλουν να δημιουργήσουν μουσείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να δημιουργήσουν 3 μουσεία, όχι ένα. Αλλά να μεταφέρουν αργόσχολους και αργόμισθους που πληρώνουν εκεί, όχι καινούργιους θέλουν να προσλάβουν. Εχθές περάσανε την τροπολογία για μουσεία. Πάλι με σκοπό διορισμό διοικητικών συμβουλίων, υπαλλήλων, μονίμων, λογιστών κλπ. Αυτά είναι στο κεφάλι τους, οι διορισμοί. Αυτή η αριστερά το μόνο που ξέρει είναι το μεγάλο κράτος. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η αριστερά. Η δεξιά πάλι είναι ακόμη χειρότερη, γιατί υπόσχεται ότι θα φτιάξει την οικονομία. Υπόσχεται ότι έχει λύσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά εδώ υπάρχει το στοιχείο ότι πριν 2,5-3 χρόνια κυβέρναγε ο κύριος Σαμαράς. Ούτε μία επένδυση δεν ήρθε. Γιατί οι επενδύσεις που σκέπτεται η οικογένεια Μητσοτάκη να φέρει δεν είναι επενδύσεις που αγαπούν την Ελλάδα. Είναι αποικιοκρατικού τύπου επενδύσεις. Θέλουν να φέρουν επενδύσεις που ο μισθός του εργάτη να μην υπερβαίνει τα 3 κατοστάρικα. Θέλουν να φέρουν επενδύσεις που όλοι αυτοί να κάνουν φοροδιαφυγή και να κλέβουνε. Τέτοιους επενδυτές ονειρεύεται τη νύχτα στον ύπνο του ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλει την Ελλάδα να την κάνει πεδίο επενδύσεων αποικιοκρατικού τύπου. Αυτό ξέρετε τι είναι. Βουλγαροποίηση είναι. Εάν αποδεχθούμε τα 300 ευρώ μηνιαίως όλοι και αυτοί που παίρνετε τώρα 800 ή 1000 δεν θα τα παίρνετε επάπειρον. Σιγά σιγά θα συγκλίνουν νέοι μισθοί και παλαιοί προς ένα μέσον. Και θα πάμε όλοι στα 4 κατοστάρικα. Και στις συντάξεις και στους μισθούς. Ποιος εγγυάται ότι οι συντάξεις αυτές στο ύψος που είναι σήμερα θα διατηρηθούν. Αφού υπάρχει από την άλλη μεριά ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει κάθε ταμείο όσα ποσά μπορεί να δίνει, τόσα να δίνει. Άρα θα κάνει προϋπολογισμό κάθε ταμείο, να παίρνει δάνεια απαγορεύεται και άρα το ταμείο από μόνο του θα μειώνει τη σύνταξη κάθε χρόνο. Η κυβέρνηση θα απαγορεύεται να παρεμβαίνει. Το ακούτε, έχουν κάνει τέτοιο σχέδιο. Άρα, τι κάθονται και διακηρύττουν ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Εδώ οι συντάξεις αυτομάτως θα προσαρμόζονται προς τα κάτω ανάλογα με την κατάσταση. Όταν οι διπλανές χώρες προσφέρουν εργασιακό μεσαίωνα, τι νομίζετε ότι θα εισπράξουμε και εδώ στην Ελλάδα. Με ρωτούν εν αγώνια κάποιοι νέοι με επιστολές τους από τη Γερμανία. Πότε η Ελλάδα θα ξαναγίνει χώρα για να επιστρέψουμε. Πότε η Ελλάδα θα γίνει χώρα. Πότε, ποτέ δεν θα γίνει χώρα. Όσο ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το διάδοχο σχήμα του παλιού ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Μην έχετε αυταπάτες. Όπου γυρίζω και ήξερα τους παλιούς ΠΑΣΟΚΖΙΔΕΣ που ήταν πρόεδροι νομαρχιακών επιτροπών, πολιτευτές, τώρα έχουν πάει όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Και στο τέλος, να ξέρετε,
θα πάρει πολλούς ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ. Η Φόφη θα πάθει κατρακύλα. Τη Φόφη μην την υπολογίζετε όπως είναι σήμερα. Να τη δείτε πώς θα είναι λίγο πριν τις εκλογές. Όλοι, γιατί αυτοί οι πασοκτζίδες οι παλιοί θέλουν να είναι με την εξουσία. Δεν είναι ιδεολόγοι να κάθονται σε ένα κόμμα που παίρνει 3, 4, 5%. Αυτοί θέλουν να τρώνε και να πίνουν. Αναμνημνίσκονται του παλιού φαγοποτιού που είχαν. Δεν τους ενδιαφέρει ένα κόμμα του 4, του 5. Επομένως, το ΠΑΣΟΚ στο τέλος μπορεί και να μην υπάρξει. Θεωρούν ότι θα μας περάσει την Ένωση Κεντρών το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τους λέω, μη βιάζονται. Μη βιάζονται, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήδη είναι διαιρεμένο στα δύο. Είναι υπό τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Καρχημάκη που θέλουν συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και υπό τον Βενιζέλο και τον Λοβέρδο που θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη και να πάρει 12, 13, 15 βουλευτές το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, δεν θα ακολουθήσουν όλοι τη γεννηματά που θα θέλει να κάνει κυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσουν οι μισοί. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών θα είναι απαραίτητοι στο Μητσοτάκη. Δεν θα σχηματίζει κυβέρνηση χωρίς εμάς. Και ρωτάνε κάποιοι. Δηλαδή, αν πάρει ο Μητσοτάκης που πιστεύω 132 όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, 132 έδρες και 16 γεννηματά, δεν θα πάνε εκεί 16 με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μισή-μισή, θα διασπαστούν και θα έχουν μεγάλη ανάγκη τους 10, 12, 15 πόσοι θα είναι οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών. Ρωτάνε τι όρους θα θέσετε. Και λέω, ο πρώτος όρος είναι να παραπευθούν σε δίκη αυτοί που υπέγραψαν τις πρέσπες. Αυτός είναι ο πρώτος όρος. Γιατί μου λένε πώς θα παραπευθούν σε δίκη. Δεν θα στηρίξουμε κυβέρνηση αν δεν λογοδοτήσουν ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ο δεύτερος όρος είναι να ξεχάσει την ενισχυμένη αναλογική. Ναι, γιατί λέει ότι το πρώτο νομοσχέδιο που θα περάσει ο Μητσοτάκης, όταν γίνει πρωθυπουργός, είναι η ενισχυμένη. Να το ξεχάσει. Θα δεχθεί την απλή, χωρίς να κλέβονται έδρες. Γιατί και σήμερα ο Τσίπρας λέει έχει 153, δεν έχει 150, 50 είναι δώρο. 103 έχει με τον Καμένο. Με 103 θέλει να παραδώσει τη Μακεδονία. Οι άλλες έδρες είναι κλεμμένες. Εκλέβοντο από τη δεξιά επί χρόνια, έκλεψε και αυτός 50 έδρες με ένα καλπονοθετικό εκλογικό σύστημα. Πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Δεν είναι μόνο ότι παραδίδουν τη Μακεδονία. Είναι και μειοψηφία μικρή. Όχι μόνο για το μακεδονικό μειοψηφία. Και στο λαό μειοψηφία γενικά είναι η σημερινή κυβέρνηση. Είναι μειοψηφία. 35 είχε πάρει και 3 ο Καμένος 38. Έχει 20 τώρα. Έχει 20. Πώς παραδίδεις τη χώρα. Πώς κυβερνάς. Εντάξει, ο Παπαντονίου είναι του ΠΑΣΟΚ λεκές. Είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχει αφήσει πολλά συντρίμια. Και έχει αφήσει κι άλλα συντρίμια. Αλλά οι άλλοι κρύβονται. Ο Παπαντονίου έκανε το λάθος και έβγαλε το κεφάλι του έξω. Και ο Τσοχαντζόπουλος. Είναι πολλοί που το κρύβουν το κεφάλι τους. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ερμαφρόδιτο που τα χάσε όλα. Τα είχε όλα και φάνηκε ανίκανο. Εκείνο που με νευρίασε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που πήγα και τους ξεφτύλισα, είναι το εξής. Που είπε η γεννηματά για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ που χρωστάει 240 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε, λέει. Την εποχή εκείνη παίρναν όλοι στην Ελλάδα δάνεια. Έτσι πήραμε κι εμείς. Ακούτε πώς σε δικαιολόγησαν τα δάνειά τους. Ότι ήταν εποχή που όλοι κλέβανε, όλοι τρώγανε, όλοι πίνανε. Πίναμε κι εμείς. Μεταφέραμε τεροδημότες τσάμπα.
ταΐζαμε κόσμο, φέρναμε από το εξωτερικό ψηφοφόρους, διορίζαμε, κάναμε και θέλουν τώρα νέο γύρο με φαγοπότη. Από το παλιό Πασόκ έχουν μείνει μόνο τα ερείπια και τα συντρίμμια. Και αν θεωρούν ότι θα περάσουν την Ένωση Κεντρών, επειδή βγάζουν δημοσκοπήσεις πληρωμένες που έτσι το εμφανίζουν, τους απαντώ. Εγώ έχω μάθει τον αγώνα να τον δίνω τον τελευταίο μήνα των εκλογών. Εκεί θα τους λυγίσουμε, μην ανησυχείτε καθόλου. Για τη Νέα Δημοκρατία θέλω να πω δύο λόγια. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Να μου πείτε τις χρόνους πώς πάμε από πλευράς, γιατί έχουμε και την ΕΡΤ εδώ, δεν πρέπει να υπερβούμε τη μία ώρα. Όταν μιλάει ο Τσίπρας μιλάει 5 ώρες. Ο Τσίπρας είναι δική του η ΕΡΤ, δεν πειράζει. Εμείς την ευχαριστούμε έστω και για... Πώς? Έχουμε, ναι, πόσο. Πώς? Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει ένα μητρό στελεχών για να βρει νέους υποψηφίους. Και κάθομαι και διαβάζω τις εφημερίδες να δούμε τι έχει βρει μέχρι τώρα, γιατί αυτό είναι 1,5 χρόνο το που γράφονται στο μητρό οι διάφοροι. Τι έχει βρει? Έχει βρει τον Μπογδάνο, τον Καμπουράκη. Ακούτε τι έχει βρει? Το μητρό, είδατε, ένα Καλιάνο που έφυγε από εμάς, που μας πρόδωσε μετεωρολόγο, αυτόν έχει βρει. Αυτό είναι το νέο αίμα. Το δε αίμα το παλιό είναι ο Κικίλιας, ο Ρουσόπουλος, ο Βουλγαράκης. Αυτοί επανέρχονται, Βουλγαράκης, Ρουσόπουλος, ακάθεκτοι. Μην νομίζετε, είναι Σπηλιωτόπουλος, είναι δύναμη. Και τη φορά αυτή θα σώσουν την Ελλάδα, μην αμφιβάλλετε. Τη φορά αυτή ο Κικίλιας και ο Ρουσόπουλος θα σώσουν. Δηλαδή ένα ολόκληρο κόμμα δαπανά χρήματα δήθεν προς στράτευση νέων στελεχών και καταλήγει να παίρνει, όπως πήρε τη Σπυράκη, που ήταν του Μέγκα και στο Πασόκ ανήκε. Αυτή βγάζει τα δελτία τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σπυράκη, που επί χρόνια υπηρετούσε στο Μέγκα και ήταν στο Πασόκ. Ανοιχτά. Αυτό ήταν. Όπως και ο Τσίπρας έχει πάρει έναν που είναι πρωτοπαλίγαρο του Τσοχατζόπουλου. Το νούμερο 2 Τσοχατζόπουλου έχει πάρει, νομίζω. Ναι, το έχει πάρει. Βλέπετε, παραμένει, τα ερείπια παραμένουν και ζητούν ψήφο. Τα ερείπια έχουν το θράσος, τα συντρίμμια και είναι εδώ και ζητούν ξανά την ψήφο του λαού. Ρωτούν κάποιοι, ποια σχέση έχει ο Λεβέντης με τη Θεσσαλονίκη? Γιατί και για αυτή τη συγκέντρωση καμία εφημερίδα δεν έγραψε ότι γίνεται. Και αναγκάστηκα και έβαλα επιπληρωμή ορισμένες καταχωρήσεις στα νέα, στη δημοκρατία. Καμία εφημερίδα δεν ανέγραψε ότι γίνεται αυτή η συγκέντρωση, να το ξέρετε. Μας έχουν κόψει εντελώς από όλες τις εφημερίδες, ανεξαρτήτως. Λοιπόν, και... Και αναγκαστήκαμε επιπληρωμή να πάμε να ενημερώσουμε όποιον κόσμο ενημερώνεται. Οι εφημερίδες τώρα από πάνω είναι, δεν ξέρω, πάνω ή κάτω. Το μυαλό να μην είναι πάνω ή κάτω, το μυαλό να είναι στη θέση του. Αυτό προέχει. Το μυαλό ενός ανθρώπου πρέπει να είναι στη θέση του. Το να είναι ο ίδιος πάνω ή κάτω, εντάξει, εκεί που είναι, είναι. Ρωτούν κάποιοι, τι σχέση έχω με τη Θεσσαλονίκη? Εγώ, κυρίες και κύριοι, εξηγέμαι ενώπιόν σας.
Δεν έχω γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω γεννηθεί στη Μεσίνη Μεσσηνίας. Η σύζυγός μου βέβαια είναι από την Καβάλα. Μπράβο. Τη Θεσσαλονίκη γιατί την ερωτεύθηκα. Επί 35 χρόνια ανέβαινα με ένα μικρό αυτοκίνητο κάθε Τετάρτη και μιλούσα σε ένα μικρό κανάλι, το Κόσμο TV. Κάθε Τετάρτη, επί 35 χρόνια. Και τότε η Θεσσαλονίκη δεν μου δίνε την ψήφο. Ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ήταν ο απόλυτος δικοματισμός, για να διορίσουν τα παιδιά τους. Και μου το λέγανε, αφού έχω το παιδί μου και μου το βάζει ο Καστανίδης, μου το βάζει, μου λέγανε κάτι ονόματα, εγώ δεν μπορώ, μου λέει, να αφήσω το παιδί μου για σένα. Σε αγαπάμε γιατί αυτά που λες είναι σωστά. Ήρθαν τα μνημόνια. Βγήκε η μπουκιά από το στόμα τους μέσα. Οι συντάξεις πήγανε 60% κάτω. Και τότε θυμήθηκαν αυτόν που 35 χρόνια τους έλεγε την αλήθεια. Μπράβο. Πολέμησαν και πολεμούν να με διαβάλουν. Πολλοί θέλουν να γίνουν ταβατζίδες της Θεσσαλονίκης. Αλλά εγώ δεν έγινα ταβατζής της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι υπηρέτης της Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί θέλουν να γίνουν ταβατζίδες της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι άνθρωπος ταπεινός που θα υπηρετώ τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα όλη. Θα προχωρώ στους δρόμους, στις πλατείες, στα καφενεία, αυτό κάνω κάθε μέρα και θα συνομιλώ με τους απλούς ανθρώπους. Ακόμη και δικοί μου άνθρωποι μου λένε, γιατί κύριε Πρόεδρε κάθεστε και αναλώνεστε με ένα απλό άνθρωπο που συναντάτε στο πεζοδρόμιο. Απαντώ. Τα γυάλινα γραφεία δεν είναι η εξουσία. Η εξουσία είναι ο απλός πολίτης, ο ανώνυμος πολίτης. Όταν ένας πολιτικός χάσει την επαφή του με το βλέμμα του απλού πολίτη, πρέπει να φεύγει. Γι' αυτό δεν φεύγω, γιατί έχω την επαφή με τον απλό πολίτη. Και θα με αξιώσει ο Θεός, παρότι έγινε 66-67 ετών, θα με αξιώσει ο Θεός 2-3 τετραετίες ακόμη να είμαι εδώ για σας όλους, για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ρωτούν, μα τι δρόμο θέλετε να ακολουθήσετε, ποια είναι η ιδεολογία σας, δεξιά έχουμε, τους ξέρουμε λέει. Είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Λένε ότι θα φέρουν ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά φέρουν ασυδοσία του κεφαλαίου, την λεμαργία. Οι σοσιαλιστές, οι άλλοι και οι αριστεροί είναι όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι ονόβοι, διορισμούς, ψέματα, απατεωνιές. Εσείς ποιο δρόμο ακολουθείτε? Απαντώ. Είναι ο δρόμος του κέντρου. Είναι ο δρόμος που χάραξαν άνθρωποι σαν τον Γεώργιο Μαύρο, σαν τον Πλαστίδα, σαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Βρέστε έναν από αυτούς να έχει κλέψει ένα ευρώ. Ο Ζήγδης ίδρυσε τη ΔΕΗ. Αν υπάρχει ΔΕΗ, μέχρι τότε υπήρχαν ηλεκτρικές εταιρείες ιδιωτικές σε διάφορες περιοχές. Και αυτός ένωσε αυτές τις εταιρείες και επέτρεψε να γίνουν, να ιδρυθούν κάποια εργοστάσια. Δεν είναι τυχαίος ο Ιωάννης Ζήγδης. Ο χώρος του κέντρου έφερε πίσω από τη Μικρά Ασία το στρατό, ο Πλαστήρας. Ξέρετε τι έκανε ο Χατζανέστης, ο Γούναρης και οι άλλοι όταν ήταν στο μέτωπο και χάσαμε τον πόλεμο? Διέταξαν τον Πλαστήρα να κάνει
άτακτη υποχώρηση. Άτακτη υποχώρηση, ξέρετε τι είναι, να γυρίσουν οι Έλληνες στρατιώτες στην πλάτη στους Τούρκους, οπότε δεν θα γύρναγε ένας. Θα εσκοτώνονταν όλοι. Ο πλαστήρας χύζει το τηλεγράφημα και λέει του Θαλαμιπόλου του, πόσοι το ξέρουμε. Λέει, εγώ και εσύ, κύριε στρατηγέ. Λέει, σχίστο το τηλεγράφημα. Σχίστο. Και θα γράψεις ότι ήρθε εντολή συντεταγμένης υποχώρησης. Συντεταγμένη υποχώρηση είναι να κοιτάμε, να κοιτάμε προς τον Τούρκο το όπλο του Έλληνα. Και έτσι γύρισαν οι 80.000 στρατιώτες. Δεν θα γύρναγε ούτε ένας. Έσωσε τον αντρικό πληθυσμό ο πλαστήρας. Και αν γύρισε και εκτέλεσε τους 6, ξέρετε γιατί τους εκτέλεσε. Γιατί κάθε σπίτι είχε ένα ή δύο νεκρούς. Και δεν μπορούσε να συνεχιστεί η φυσιολογική ζωή στην Ελλάδα. Ήταν η Ελλάδα με ψυχολογία νεκροταφείου. Είχε χάσει και τον πόλεμο, είχε χάσει και την ψυχή της η Ελλάδα. Τα είχε χάσει όλα. Ο χώρος του κέντρου έχει πολύτιμη συνεισφορά. Και από τότε που έφυγε από την Βουλή ο Ζήγδης και πήγαμε σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, από τότε άρχισαν οι κλεψιές και οι απατεωνιές στα θαλασσοδάνεια και η διαπλοκή. Το ξέρετε. Και τώρα το αντίθετο. Όταν κάνουμε την Ένωση Κεντρών από 4-10, από 10-20 στις μετεπόμενες, θα σταματήσει η κλεψιά και η διαπλοκή. Ο χώρος του κέντρου είναι ο χώρος εκείνος που θα κοιτάξει και τον εργοδότη να υπάρχει. Δεν θέλουμε να τον καταστρέψουμε, να κλείσει, αλλά και τον εργαζόμενο να ζει αξιοπρεπώς. Ο χώρος του κέντρου είναι εκείνος που δεν τρέφει την πάλη των τάξεων, αλλά καλεί όλους σε σύμπλευση ειρηνική. Ο χώρος του κέντρου είναι αυτός που, για προσέξτε τώρα τελευταία, λέει κεντροδεξιά, κεντροαριστερά. Δεν τολμούν να πούν δεξιά και αριστερά, ντρέπονται για αυτό που είναι. Ντρέπονται για αυτό που είναι και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Και λένε κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, για να πάρουν λίγη αξία από τις ηθικές αρχές του κέντρου. Πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε 10 λεπτά. Πόσο έχουμε? 5? 3? Χρονομετρούμε, κυρίες και κύριοι, με το σταγονόμετρο ο χρόνος. Ο Τσίπρας, ο Τζανακόπουλος και ο Μητσοτάκης έχουν ώρες ολόκληρες να αραδιάζουν τα ψέματα και τις μπούρδες τους. Τις μπούρδες τους και τα ψέματα, ώρες ολόκληρες. Τώρα ερχόμουν από το ξενοδοχείο και έκανε έναρξη το κανάλι του Σαββίδη, Open, η Στάι. Λέει, θα έχουμε αντικειμενική πληροφόρηση. Αντικειμενική. Και ξεκίνησε Τζανακόπουλος και πώς λέγεται ο άλλος, Τσκουμουτσάκος. Ωραία αντικειμενική. Στην Ελλάδα την αντικειμενικότητα την εκφράζει ο Κουμουτσάκος και ο Τζανακόπουλος. Αυτοί οι δύο είναι οι αντικειμενικοί. Και η ΕΡΤ, εγώ τη στηρίζω την ΕΡΤ. Αν λείψουν κάποιες εκπομπές που είναι ζήτω ΣΥΡΙΖΑ, απαράδεκτες, η ΕΡΤ θα την κοιτάμε όλοι και θα γίνει το πρώτο κανάλι. Και δεν θα έχουμε καμία ανάγκη τους διαπλεκόμενους. Αλλά παρεμβαίνουν οι υπουργοί, επειδή τα άλλα κανάλια είναι με το Μητσοτάκη, πρέπει η ΕΡΤ να τη χρησιμοποιήσουν ως ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το λάθος. Στην ΕΡΤ δεν φταίει ούτε ο κάμερα, ο τεχνικός, ούτε ο πορτιέρης, ούτε ο υπάλληλος στο μοντάζ. Τα ανακατέματα των υπουργών χάλασαν την κρατική τηλεόραση και θα την ξαναφτιάξουμε. Θα την ξαναφτιάξουμε, θα βάλουμε διακομματική διοίκηση. Αυτή η νοοτροπία του κομματισμού πρέπει να σταματήσει εδώ. Τι ζητώ από τη Θεσσαλονίκη? Ακούστε τι ζητώ. Να μην ψηφίσετε το Μητσοτάκη αφού πέφτει ο Τσίπρας. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα. Ο Τσίπρας πολεμάει με διορισμούς, με τέτοια είναι μάταιο. Όποιος πολεμάει τελευταία στιγμή, τον τρώει ο λύκος. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης θα έρθει πρώτος. Να μην έρθει αυτοδύναμος, να μην μπορέσει να κάνει με τη γεννηματά να πιάσουν το 151
και να είναι οι 15-18 βουλευτές της Ένωσης Κεντρών το πολύτιμο εκείνο υλικό για να φτιάξουμε την Ελλάδα. Και επειδή παρουσιάστησαν και αποστάτες και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί ξέρετε, ο Μητσοτάκης ονειρεύεται πεντακομματική βουλή και βγάζει όλο δημοσκοπήσεις να είναι η Ένωση Κεντρών 2,80-2,70, όλο έτσι, για να μας τα παίξουν. Δεν κάνουν και αναγωγή, η αναγωγή πάει 4. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός θέλει να δείξει ότι είναι, μας θάβουν μαζί με το ποτάμι και το Σανέλ. Στο 10. Και προσπαθούν, παίρνοντας αποστάτες από εμάς, να δείχνουν ότι φιλορροεί η Ένωση Κεντρών. Μα αυτοί οι βουλευτές είχαν εκλεγεί με λίστα. Τους διόρισα εγώ. Κοιμηθήκανε απλοί άνθρωποι και την άλλη μέρα ξημέρωσαν βουλευτές. Αυτοί δεν μπορούν να μου πάρουν κάτι και μάλιστα και όπου πάνε, εις το μηδέν θα πάνε, θα εξαφανιστούν. Με μένα, με την Ένωση Κεντρών, θα είχαν ελπίδα επανεκλογής. Εκεί που θα πάνε τώρα Νέες Δημοκρατίες, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ποιος θα τους ψηφίσει. Τελευταίοι θα έρθουν πάτος. Μάλιστα εγώ για να μην εξευτελιστούν, τους συνιστώ να μην υποβάλουν και υποψηφιότητα. Θα εξευτελιστούν. Και την ανηθικότητα δεν την κάνουν μόνο αυτοί που έπρεπε να παραδώσουν την έδρα. Την ανηθικότητα την κάνουν και αυτοί που τους παίρνουν. Όταν παίρνεις βουλευτή που έχει βγει με λίστα με άλλο κόμμα, εσύ είσαι ο παράνομος, εσύ είσαι ο κλεπταποδόχος. Και επί του προκειμένου ο Μητσοτάκης, η Γεννηματά και ο Τσίπρας που είχαν πάρει βουλευτές από εμάς θα το πληρώσουν ακριβά. Απεδέχθησαν βουλευτές που έχουν βγει με αίμα με 40 ετών αγώνα. Τελεία και παύλα. Αυτή η συγκέντρωση έγινε με την ευκαιρία των εγγενείων του γραφείου μας εδώ στο Νευκλίδη απέναντι. Να είστε σίγουροι ότι από τη Θεσσαλονίκη προσδοκώ ποσοστό όχι απλά διψήφιο που υπερβαίνει και το 20 και το δικαιούμαι. Ξέρετε γιατί? Γιατί και ο Μητσοτάκης δίνει το Μακεδονία και ο Τσίπρας. Και είναι πολύ ηλίθιο οι Μακεδόνες να ψηφίζουν αυτούς που τους προδίδουν. Είναι πολύ ηλίθιο. Και ηλίθιοι δεν είναι οι Μακεδόνες. Λοιπόν, θα κάνουμε και συγκεντρώσεις εκεί που πρέπει στην πλατεία Αριστοτέλους όταν έρθουν οι εκλογές, να έρθουν το συντομότερο οι εκλογές, να απελευθερωθούμε. Κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, καλή απελευθέρωση και από τους δεξιούς επιβίτορες και από τους αριστερούς. Καλή απελευθέρωση από όλους. Γιατί όλοι δεν σεβάστηκαν το λαό. Γιατί όλοι τον κορόιδεψαν και του ήπιαν το αίμα. Εσείς εδώ στη Μακεδονία γίνετε πρωτοπόροι του κεντρώου χώρου. Πρωτοπόροι και θα σας αμύψω όπως πρέπει όταν έρθει η ώρα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, στα εγγένεια των νέων γραφείων του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.